μια μηχανή με την οποία γυρνάς. Να σου κάνω μια ερώτηση που θέλω να την κατανοήσεις και θα δει, εντάξει, με την ευφυΐα σου. Ποια είναι η γνώμη σου για τον Σπύρο Παπαδόπουλο? Δηλαδή, πες ότι είσαι ένας άλλος και πιάνουμε την κουβέντα και λέμε ποιος είναι ο Σπύρος Παπαδόπουλος. Τι θα έλεγες εσύ, κουτσομπολίστηκα αν θέλεις για τον Σπύρο, ότι είναι ένας καλός άνθρωπος, ένας... Καλός άνθρωπος θα το έλεγα, ναι. Λίγο βαρετούλης. Βαρετούλης. Λίγο αιμονικός με μερικά πράγματα, τη δουλειά βασικά. Αλλά θα έλεγα ναι, ένας καλός άνθρωπος, αλλά όχι, δεν θα έλεγα, ειλικρινά τώρα το λεφτό. Ναι. Δεν θα έλεγα ένας πολύ ενδιαφέρον τύπος. Θα έλεγα ένας καλός άνθρωπος, στην παρέα καλός φίλος. Καλός φίλος. Αλλά, εντάξει. Το βαρετός πώς το εννοείς, δεν μπορώ να το καταλάβω. Έτσι νομίζω ότι δεν είμαι, δεν ήμουν ποτέ. Εγώ έχω ακούσει ιστορίες από σένα υπέροχες, είσαι ιστοριάκιας. Έχεις πολύ καλή μνήμη και κάποιος ζηλεύει να μην είναι στην παρέα τη βραδινή μαζί σου. Το βαρετός, τι εννοείς βαρετός? Έτσι νομίζω, εγώ αυτό θα λέγα πάντως, ότι καλός είναι αυτός, αλλά... Αυτό είναι λίγο βαρετός, λίγο το, πώς να σου πω, όχι, ποτέ δεν ήμουν η ψυχή της παρέας και δεν υπήρξε ποτέ. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, μου αρέσει να κάθομαι να παρατηρώ, να ακούω, να μιλάω όσο λιγότερο γίνεται. Αυτό είναι ένας βαρετός άνθρωπος γενικά. Δεν το κάνω από, για άλλο λόγο, μου αρέσει πολύ να ακούω από το να μιλάω. Ας πούμε μικρός, το καλύτερο μου ήταν όταν ερχόντουν στο σπίτι άνθρωποι, οι φίλοι, οι θείοι κτλ. Κάτω από το τραπέζι, άραζα και τους άκουγα να μιλάνε. Και λαγοκιμόσουνε. Ναι. Αλλά να είναι μακρύ το τραπεζομάδιλο για να μου κάνει και σκοτάδι, να μου κάνει σπιτάκι. Ήτανε το καλύτερό μου. Στην αρχή δεν με αφήνανε, μετά αφού βλέπανε πόσο πολύ μου αρέσει, με αφήνανε. Νομίζω όμως πολλοί το έχουμε αυτό. Καμιά φορά που μας καρπώνουν σε κανένα σπίτι και πας λίγο πιο πέρα και έχεις φάει κιόλας και ακούς το με τις κανονίες σου. Και σιγά σιγά. Λέει, κοιμάσαι? Όχι, παιδιά, ακούω. Τι κοιμάμαι? Είναι ωραίο χουχούλι αυτό, οι ανθρώπινες φωνές. Το αν είσαι καλός άνθρωπος, όμως, το λες εσύ, αλλά θέλω να σου πω ότι το λένε όλοι. Με αποδείξεις. Τώρα μην νιώσεις πάλι αμήχανα, το ξέρω ότι σε πιάνει ένα άσε με τώρα. Εγώ το έχω νιώσει. Εγώ το έχω νιώσει. Το ξαναλέω αυτό για ακόμη μια φορά. Το αν είσαι καλός φίλος και καλός άνθρωπος. Είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος πάρα πολύ σημαντικό και σπάνιο στην εποχή μας. Ξέχωρα το αν είσαι ο Σπύρος Παπαδόπουλος, ο ηθοποιός, ο οποίος κτλ. Νοιάζεσαι. Είναι τόσο σημαντικό αυτό. Δηλαδή, γνωρίζεις σοβαρά και σωστά αυτό που λέμε αλληλεγγύη. Δεν το παίζεις αλληλέγγυος λέγοντας το φουκαρά, το κακομοίρι, τι να κάνεις. Θα σηκωθείς, θα πας στο νοσοκομείο, θα είσαι δίπλα σε κάποιον που υποφέρει, θα βάλεις το χέρι στην τσέπη για κάποιον που αποδεδειγμένα θέλει 50 ευρώ για να επιβιώσει μια εβδομάδα. Αυτό δεν το λέω για να έρθει το κόσμο να σου λέει δώσω ένα πεντάρικο. Ασχολείσαι καθόλου με το διαδίκτυο και τα αυτά και τα... Θεωρείς ότι είναι μαχαίρι που κόβεις ψωμί, κόβεις και τη φλέβα? Βέβαια. Απολύτως. Αλλά πιο πολύ τη φλέβα. Θα ήσουν πολύ ήσυχος αν ο Αλέξανδρος ήταν τώρα 7, 8, 9, 10. Ναι, δεν ξέρω τι κάνουν αυτοί οι γονείς. Δεν πρέπει ψάχνει ο πατέρας, η μάνα να ξέρουν. Η γιαγιά, ο παππούς, δεν ξέρω ποιος έχει μεγαλώνει. Για κάποιο παιδί. Λόγο δεν μπορούν να το ελέγξουν, μπορεί να ξεφύγει το πράγμα πολύ. Εμείς τότε που είχαν αρχίσει τα. Και το διαδίκτυο, όταν ήταν ο Αλέξανδρος, ας πούμε, 12-13, και τα video games και όλα αυτά, του είπα, εγώ δεν σου απαγορεύσει ποτέ τίποτα, αλλά θέλω να συμφωνήσουμε, σε παρακαλώ, ότι αυτό θα το ανοίγεις Σάββατο και Κυριακή. Ποτέ καθημερινή και όχι βέβαια με τις ώρες. Και στο σαλόνι, όχι ναι. Στο δωμάτιο. Ναι. Και αυτό και συνέβη. Όχι, δεν... Ακούω γονείς συχνά, και το λέω με τρόμο, που λένε... Στο δωμάτιό της είναι. Κάθε εκεί, μόλις διαβάσει τα μαθήματά της, κάθε 4-5 ώρες στο δωμάτιό της. Καμιά φορά κλειδώνει κιόλας και της λέμε: τι κάνεις, παιδάκι, και κλειδώνεις? Και το λένε σαν να λένε ότι παίζει τσέλο. Αλλά νομίζω ότι το λέω και σαν μήνυμα, ας πούμε, ότι πρέπει να ξέρεις στοιχειώδη πράγματα για να μεγαλώσει πια ένα παιδί. Βέβαια, τι το συζητάς. Είναι και μια παγίδα σκοτεινή το διαδίκτυο ταυτόχρονα με όλα τα καλά που έχει. Πραγματικά χιλιάδες καλά.
Τη γνώμη σου τη λες πάντα, δημοσίως. Αποφεύγω το, ειδικά τα τελευταία χρόνια, αποφεύγω να τη λέω από τότε που βγαίνουν όλοι αυτοί που έχουν το πληκτρολόγιο μπροστά τους. Και σε βρίζει κατευθείαν. Όχι σε βρίζει. Να σου πω. Νομίζω ότι έχει λόγο πάνω σε αυτό. Του λες να σου πω τη γνώμη μου, τη λέω. Δεν τη διαπραγματεύομαι. Δεν σε ρώτησα αν συμφωνείς. Μου ζήτησες τη γνώμη μου, σου είπα. Γεια. Αυτό το γεια λοιπόν δεν υπάρχει. Μπορεί να γίνει τώρα ένα πράγμα για να μιλάνε. Λες μια κουβέντα και μιλάνε τώρα για 15 μέρες μετά. Δεν μου αρέσει καθόλου αυτό. Καθόλου. Πολύ περισσότερο να πεις τη γνώμη σου κάτι που νομίζεις ότι μπορεί να βοηθήσεις, κάπου ναι. Το να πεις τη γνώμη σου απλώς για να καυτηριάσεις, να αντιπαρατεθείς με ένα άγνωστο κόσμο, σκοτεινό πίσω από κάτι πληκτρολόγια που είναι θυμωμένοι. Και βασικά είναι θετικό κόσμο. Είναι οργισμένοι, είναι, πώς το λένε, εξουσιομανείς. Είναι αδικημένοι. Αδικημένοι. Πειραγμένη από τη ζωή, είσαι κανένα λόγο. Δεν σου έχει λείψει, ας πούμε, να μπαίνεις στο Facebook, να μπαίνεις στο Instagram? Δεν το έκανα ποτέ αυτό έτσι κι αλλιώς, και οπότε γιατί να μου λείψει, αλλά δεν πρόκειται και να το κάνω ποτέ. Τα βαριέμαι πάρα πολύ. Βαριέμαι πάρα πολύ. Βαριέσαι εύκολα γενικώς? Ναι, πολύ. Τους ανθρώπους? Ναι, άμα. Ναι, άμα, πολύ εύκολα. Άμα δεν μου κάνει κάτι, ναι. Αυτό το άμα δεν μου κάνει κάτι, βέβαια χωράει νερό. Εμένα να μου κάνει κάτι. Δεν μπορεί όμως κάθε δηλαδή, μέρα να σου μπορεί, κάνει κάτι. Δεν μπορεί να μην βαρεθώ έναν άνθρωπο που πούμε, μιλάει συνέχεια π.χ. για αυτοκίνητα ή για μόδα ή για φράγκα. Δηλαδή κάθομαι μισή ώρα και μετά ξαφνικά είμαι και γαϊδούρη μεγάλο. Δηλαδή μου μιλάς, μου έχει τύχει άνθρωπο και αρχίζει και λέει, ξέρεις, εγώ έχω αυτό και είχα πάρει το τέτοιο και τώρα έχω ένα κτήμα εκεί και εδώ. Και εκεί που κάθεται και μου μιλάει, φεύγω. Χωρίς να του λέω τίποτα, φεύγω. Και μου λένε, φίλοι μου, πώς το κάνεις, ρε. Τι, δηλαδή σηκώνεσαι και φεύγεις? Ναι, και φεύγω, το αφήνω έτσι. Σαν να πηγαίνεις τουαλέτα, ας πούμε. Ναι, και φεύγω, φεύγω. Και φεύγω, φεύγω, φεύγω. Ναι, δεν μπορώ, δεν μπορώ. Βαριέμαι πάρα πολύ. Ναι. Έχουν αλλάξει στο μυαλό σου πράγματα και στάσεις ζωής από μετά την αρρώστια σου? Όχι, όχι, τίποτα. Τίποτα πολύ. Δηλαδή δεν ζήγησες αλλιώς τα πράγματα? Όχι, ποτέ δεν τα ζήγησα. Οπότε είμαι, όποτε και να ζυγιστώ, ελπίζω να βρεθώ. Εζυγίστηκε, βρέθη λυπής. Δεν. Επειδή έχουμε περάσει το ίδιο νόσημα και την ίδια αφαίρεση, έχω αλλάξει εγώ σε 2-3 πράγματα. Δηλαδή, σταμάτησα να σπαταλάω χρόνο γιατί το φλιτζάν είναι έτσι και γιατί εσύ με κοίταξες αλλιώς και γιατί θα θεωρώ ότι φεύγει η ώρα τσάμπα και βερεσέ από τη ζωή σου. Αυτό. Με βοήθησε σε αυτό, ας πούμε. Και επίσης μου είπε ένας φίλος μου γιατρός ότι πρόσεξε την αυτολύπηση. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από το περιβόητο γιατί σε μένα. Καλέ, ναι, τι είναι αυτό? Είναι σαν να λες, λέει, ας πάει ο καρκίνος σε έναν άλλον. Ναι, γιατί δεν πάει σε αυτόν? Γιατί δεν πάει στον άλλον και πάει σε μένα. Και όχι, το βρήκα πάρα πολύ σωστό και σοφό. Και ότι οι άνθρωποι είναι για όλα.